τουριστικό να δούμε τον Καναδά, το Τορόντο και με τα παιδιά όλα. Πολύ ναι. σημαντικό. Οπότε μετά από ένα μήνα περίπου βρήκε ο Τζορτζ δουλειά. Ήτανε... εντάξει, υπάρχουν πολλές δουλειές στον Καναδά, αυτό είναι σίγουρο, απλά και τρομερές ευκαιρίες. Απλά όπως ο Τζορτζ τότε σχεδόν 50 χρονών, δεν είναι ότι πιο εύκολο να βρει δουλειά και επίσης να βρει... δουλειά, ναι, να βρει κάτι που θα έχει μελλοντική δουλειά, δηλαδή να βρει μια δουλειά για να παίρνει το βασικό μισθό, θα μπορούσε να βρει. Απλά έτυχε και είμαστε πολύ ευλογημένοι και βρήκε αυτή τη δουλειά, που είναι μια πολύ καλή δουλειά. Ο Τζορτζ έχει σπουδάσει νομική όταν ήταν στο πανεπιστήμιο, οπότε αυτή η δουλειά, τώρα δεν ξέρω πώς να την περιγράψω, έχω προσπαθήσει, στα αγγλικά λέγεται Health and Safety Supervisor. Είναι επιθεωρητής, υγείας και ασφάλειας, προφανώς σε κάποιες επιχειρήσεις, σε κτίρια, για να διασφαλίζει νομικά τους εργαζόμενους, φαντάζομαι. Αυτό πρέπει να είναι. Ωραία. Παιδιά, να καλά. Εντάξει, μην ανησυχείς. Δεν θα σ' άφηνα έτσι. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, μετακόμιση, οικονομική κρίση, αλλαγές, παθαίνεις και εσύ πρόβλημα με την υγεία σου, έτσι. Ανακαλύπτεις... Ναι, μετά από ένα... Εδώ να πω ότι εγώ προσωπικά, πώς αισθανόμουν στην Ελλάδα, αισθάνθηκα πάρα πολύ πίεση. Αρνητικά αισθανόμουν μέσα μου συνέχεια. Προσπαθούσα προς τα έξω να είμαι θετική, να παλεύω τη ζωή. Αλλά θυμάμαι ότι, και ειδικά όταν πριν φύγω στην Ελλάδα, αυτή τη θλίψη και τη στεναχώρια... Και για την κατάσταση της χώρας μας, αλλά και τη δικιά μου, την προσωπική, με την οικογένειά μου, που ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα ξεριζηθώ και θα φύγω και θα πάω πίσω στο Καναδά. Τώρα το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο καθόλου στην εξέλιξη. Εγώ είμαι σίγουρη ότι έπαιξε ρόλο. Δηλαδή λένε ότι ο καρκίνος είναι μια ασθένεια η οποία πολλές φορές σου χτυπά την πόρτα μετά από μία περίοδο πολύ μεγάλης συναισθηματικής πίεσης. Προφανώς, λοιπόν, τα κράτησες όλα μέσα σου, πιέστηκες, κόντεψες να σκάσεις για να μην δουν τα παιδιά κάτι, να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Και όλο αυτό κάπως, δηλαδή, σου βγήκε προς τα εκεί. Εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να... Σίγουρα και εγώ το πιστεύω αυτό και στη συνέχεια θα σου πω και γιατί. Για ένα χρόνο που ήμουν στον Καναδά, ήμουν πολύ στεναχωρημένη. Πραγματικά, μου λείπει η Ελλάδα, μου λείπανε οι φίλες μου, μου λείπανε οι αδερφικές σχέσεις που είχα στην Ελλάδα, η επαφή με τις κολλητές μου που μεγαλώσαμε, παντρευτήκαμε όλες μαζί την ίδια εποχή, γεννήσαμε τα παιδιά μας μαζί την ίδια εποχή, δηλαδή μεγαλώσαμε τα παιδιά μας μαζί. Και ήταν ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου και ξαφνικά βρέθηκα στο Καναδά και αισθανόμουν πολύ μόνη μου. Να είναι καλά, ξέρεις, οι κολλητές μου, οι κολλητές αυτές που πραγματικά είναι και στη ζωή μου έντονα. Λόγω της τεχνολογίας κρατήσαμε αρκετά απαφή. Μιλάγα συνέχεια μαζί με την Ανίτα, με τις κουμπάρες μου, με τις κολλητές μου φίλες. Αλλά ακόμα το αισθανόμουν αυτή τη στεναχώρια. Εκεί πήρα την απόφαση ότι θα προσπαθήσω να ζήσω μια πιο υγιής ζωή. Έκοψα πολλά πράγματα. Άρχισα να κάνω yoga, να κάνω meditation. Πώς λέγεται meditation, ιδεολογισμό, σωστά το λέω. Διαλογισμό. Και φαντάζομαι ότι είχες, ας το πούμε, την τύχη να είσαι και σε ένα σύστημα υγείας που είναι αρκετά εξελιγμένο, όχι ότι εδώ δεν έχουμε καλούς γιατρούς, βέβαια, έχουμε αστέρια γιατρούς, αλλά να, για παράδειγμα, ένας Έλληνας ασθενής στο ελληνικό δημόσιο είναι δύσκολο να κάνει μια επέμβαση με ρομποτική. Δηλαδή, αν έχεις στα περισσότερα ελληνικά νοσοκομεία, αν πάθεις καρκίνο στο νεφρό, σε κόβουνε, σε ανοίγουνε, κόβουνε το κομμάτι του προβλήματος και το αφαιρούν τον όγκο. Εκεί, με το δημόσιο, στον Καναδά, γιατί είναι όλα δημόσια εκεί τα νοσοκομεία, όλα δημόσια,
Δεν υπάρχουν ιδιωτικές κλινικές. Φαντάζομαι θα υπάρχουν κάποιες, αλλά ο κόσμος πάει στο δημόσιο. Εκεί λοιπόν έκανε επέμβαση, η Μάντα έκανε επέμβαση με ρομποτική χειρουργική. Τι θα πει αυτό, ότι αφαιρείται το όγκος με μια τρυπίτσα το σιδά, δηλαδή μια τρυπίτσα σαν καρφάκι σου κάνουν για να στο αφαιρέσουν. Φυσικά και, πέντε, αλλά... Ναι, ναι, και πέντε τρυπίτσες. Και ο τρόπος που αφαιρείται είναι επίσης πολύ διαφορετικός, με μικροκάμερες που παρακολουθούν και μεγενθύνουν πάρα πολύ το σημείο. Είναι αλλιώς η επέμβαση αυτή, γίνεται στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς είναι επανάκριβη σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, έτσι. Μετά από αυτό, Μάντα μου, μετά από αυτό το περιστατικό, λες ότι η ζωή σου άλλαξε τελείως, ότι είδες τη ζωή αλλιώς. Όντως. Ναι, εντάξει, όταν συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή μας, η ζωή φέρνει διάφορα, αλλάζουμε και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Από εκεί και έπειτα, και λέω ξανά ότι είχα ξεκινήσει μια πιο υγιής σκέψη και φιλοσοφία και καινοτροπία. Και θυμάμαι συγκεκριμένα όταν είχα πάει στο ογκολογικό τμήμα στο νοσοκομείο εδώ στο Καναδά, είχαν ένα τεράστιο τοίχο που ήταν γεμάτο με προσπέκτους για ψυχολογική και πνευματική υγεία. Και μίλησα μαζί με τον γιατρό μου και αυτό και μου είπε και επίσης ότι πρέπει να κρατάς μια πνευματική, ψυχολογική, γαλήνη ηρεμία, να βγάζεις τα αρνητικά από μέσα σου, να μην τα επιτρέπεις να μπαίνουν, να μην καταπίνεις αρνητικές σκέψεις. Μου έκανε εντύπωση, να είμαι ειλικρινής, γιατί ναι, είχα ξεκινήσει κάτω από αυτό τη φιλοσοφία, τρόπο ζωής και να μου το λέει και ο γιατρός μου, μου έκανε μια επιβεβαίωση ότι είχα ξεκινήσει και αυτό που έκανα ήταν σωστό πλέον. Τα παιδιά πώς το αντιμετώπισαν, το είχες πει στα παιδιά σου? Στην κόρη μου τη μεγάλη, το είπα το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Uh-huh. Όλο αυτό είχε ξεκινήσει πέρσι τον Αύγουστο. Οπότε, και επειδή είναι δημόσιο, υπάρχει μια καθυστέρηση σε ό,τι κάνουμε. Να μπεις μέσα στο σύστημα, υπάρχει μια μεγάλη λίστα αναμονής και οι προτεραιότητες είναι μεγαλύτερες και από αυτό που πέρναγα εγώ, εννοείται. Υπάρχουν χειρότερες καταστάσεις. Άρα πόσους μήνες έπρεπε να περιμένεις και στον Καναδά για να χειρουργηθείς? Θα μπορούσα να είχα κάνει την επέμβαση το Δεκέμβριο, κάτω από τις κανονικές, το παλιό το τρόπο, χωρίς τη ρομποτική. Απλά επειδή με θεωρούν νέα, να είναι καλά, και τους είπα επίσης ότι ακόμα εργάζομαι σαν μοντέλο, μου είπαν ότι μπορείς να μπεις στην κατηγορία της ρομποτικής και με βάλανε στη λίστα που για αυτούς ήταν γρήγορη, μέσα σε 2 μήνες μετά από εκεί.